Ποδαρικό με το αριστερό και όλα αυτά τα κλισέ. Όχι. Ο Ολυμπιακός ήταν κακός, ψυχρός και ανάποδος, με αποτέλεσμα την ήττα στη Λαμία. Πρώτη ήττα μετά από 14 χρόνια στο πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς, σε ένα μάτς που τίποτε απολύτως δεν δούλεψε σωστά για τους Πειραιώτες. Η απόκτηση των Ναβάρο, Μαρτίνς, αλλά και των μεταγραφών που έπονται, είχε δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας στον Ολυμπιακό, γενικότερα για το υπόλοιπο της σεζόν. Στο χορτάρι του Αθανάσιος Διάκος, ωστόσο, αποδείχθηκε ότι οι Πειραιώτες θέλουν δουλειά. Πολλή δουλειά. Διαφορετικά, δεδομένα δεν θα έχουν τύχει στην κούρσα του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Καρβαλιάλ όλες τις προηγούμενες μέρες ανέβασε την ένταση των προπονήσεων και μίλησε αρκετά στους παίκτες του, οι οποίοι ωστόσο είχαν μείνει μάλλον σε κλίμα εορταστικό. Ο Μασούρα στις δηλώσεις του παραμονές του ματς είχε δηλώσει πως η ομάδα δουλεύει διαφορετικά στην ανάπτυξη υπό τις οδηγίες του Καρβαλιάλ. Ας δούμε όμως λίγο τι λένε οι αριθμοί της αναμέτρησης. Με 36% κατοχή μπάλας, η Λαμία είχε 14 τελικές και οι 7 από αυτές ήταν on target. Με 64% κατοχή μπάλας, ο Ολυμπιακός είχε 2 λιγότερες τελικές στο στόχο, αλλά και 2 λιγότερα corner. Και με το χαμένο πέναλτι του Φορτούνη, που στη διάρκεια της αναμέτρησης έχασε και ένα δόντι, το γλυκό ήρθε και έδεσε. Ξανά σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Καρβαλιάλ είχε μελετήσει πάρα πολύ τη Λαμία. Μοιάζει ωστόσο ότι ο Βόκολος είχε μελετήσει περισσότερο ή καλύτερα αν θέλετε τον Ολυμπιακό και σίγουρα κέρδισε την μάχη των πάγκων. 3 παιχνίδια έχει δώσει ο Ολυμπιακός με τον Καρβαλιάλ στον πάγκο του και ακόμη δεν έχει σκοράρει σε κανονική ροή αγώνα. Το μοναδικό γκολ που έχει πετύχει σε αυτό το διάστημα είναι κόντρα στον Πανσεραϊκό με εκτέλεση πέναλτι του Ελαραμπή. Τόσο στις Σέρες όσο και στο Περιστέρι αλλά και στη Λαμία η εικόνα των Ερυθρολεύκων στην ανάπτυξη ήταν ίδια και σίγουρα αναποτελεσματική. Πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός το επόμενο διάστημα, κανείς δεν ξέρει. Μοιάζει δύσκολο ωστόσο να βελτιωθεί πολύ και άμεσα, προκειμένου να μείνει στην κούρσα του τίτλου με ρεαλιστικές πιθανότητες. Όσο και αν μοιάζει παράδοξο, ίσως θα πρέπει ο Ολυμπιακός να ρίξει αλλού το βάρος και να εκμεταλλευτεί το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να παρουσιαστεί όσο πιο έτοιμος γίνεται για την πρόκληση του Conference League.